τι γίνεται όταν το άγχος επηρεάζει την καθημερινότητά σας. Είναι φυσιολογικό να νιώθουμε ανησυχία κατά καιρού, αλλά πότε αυτή η ανησυχία γίνεται πρόβλημα. Σήμερα θα δούμε τα ένακα σημεία και συμπτώματα άγχους που μπορεί να επηρεάσουν την ψυχική και σωματική μας υγεία. 1. Υπερβολική ανησυχία Τα άτομα με αγχώδεις διαταραχές συχνά ανησυχούν υπερβολικά για τα πάντα, αυτό το άγχο είναι πολύ ισχυρότερο από το κανονικό άγχο και μπορεί να είναι δύσκολο να ελεγχθεί. Η συνεχή ανησυχία μπορεί να σα κάνει να νιώθετε καταπονημένοι και να επηρεάζει την ικανότητά σα να απολαμβάνετε τη ζωή. Δίγα. Αίσθημα ανησυχία. Όταν είστε ανήσυχοι, το νευρικό σα σύστημα μπορεί να γίνει υπερδραστήριο. Αυτό μπορεί να προκαλέσει συμπτώματα όπω υδρωμένε παλάμε, τρόμο χεριών, αυξημένο καρδιακό ρυθμό και ξηροστομία. Αυτά τα φυσικά σημάδια μπορεί να είναι τρομακτικά και να επιδεινώσουν το άγχος σας. 3. Ανησυχία Η ανησυχία είναι ένα κοινό σύμπτωμα των αγχωδών διαταραχών, ειδικά σε παιδιά και εφήβους. Το ανήσυχο άτομο νιώθει μια έντονη παρόρμηση να συνεχίσει να κινείται και να αλλάξει θέση. Αυτό μπορεί να επηρεάσει την ικανότητά σα να χαλαρώσετε και να ξεκουραστείτε. 4. κόποση. Μπορεί να νιώθετε συχνή κόποση, Ακόμα και όταν δεν καταβάλετε σωματική άσκηση. Η συνεχή ανησυχία και το άγχο μπορούν να εξαντλήσουν την ενέργεια σα, καθιστώντα δύσκολο να αντιμετωπίσετε τι καθημερινέ δραστηριότητε. 5. Δυσκολία συγκέντρωση. Το άγχο μπορεί να δυσκολέψει τη συγκέντρωση στη δουλειά, στο σχολείο ή στο σπίτι. Οι σκέψει σα μπορεί να είναι διασπασμένε και να δυσκολεύεστε να ολοκληρώσετε εργασίε. Η μειωμένη συγκέντρωση μπορεί να επηρεάσει την απόδοσή σα και να αυξήσει το άγχος σας. 6. Ευερεθιστότητα Οι ανήσυχοι άνθρωποι είναι συχνά ευερέθιστοι. Η συνεχής πίεση και ανησυχία μπορεί να σας κάνει να αντιδράτε υπερβολικά σε μικρά ζητήματα. Η ευερεθιστότητα μπορεί να επηρεάσει τις σχέσεις σας με τους γύρω σας και να αυξήσει την απομόνωση σας. 7. Μυϊκή ένταση Η μυϊκή ένταση είναι ένα άλλο κοινό σύμπτωμα του άγχους, Μπορεί να νιώθετε πόνου και σφιξίματα στου μήσα, ειδικά στον αυχένα, του ώμου και την πλάτη. Η συνεχή ένταση μπορεί να οδηγήσει σε χρόνια πόνου και δυσφορία. Δυσκολία στον ύπνο ή στον ύπνο. Η αϊπνία είναι ένα κοινό πρόβλημα για τα άτομα με άγχο. Μπορεί να δυσκολεύεστε να κοιμηθείτε ή να ξυπνάτε συχνά κατά τη διάρκεια τη νύχτα. Η έλλειψη ύπνου μπορεί να επιδεινώσει το άγχο σα και να επηρεάσει την υγεία σα συνολικά. Ένα. Κρίση πανικού. Οι κρίσει πανικού είναι ξαφνικά συναισθήματα έντονου φόβου ή δυσφορία που εμφανίζονται γρήγορα και φτάνουν στο αποκορύφωμά του μέσα σε λίγα λεπτά. Μπορεί να νιώθετε ότι δεν μπορείτε να αναπνεύσετε, ότι η καρδιά σα χτυπάει γρήγορα και ότι χάνετε τον έλεγχο. Οι κρίσει πανικού μπορούν να είναι τρομακτικέ και να σα κάνουν να αποφεύγετε καταστάσει που μπορεί να τι προκαλέσουν. 10. Αποφυγή κοινωνικών καταστάσεων. Το κοινωνικό άγχο είναι ένα τύπο αγχώδου διαταραχή που προκαλεί στου ανθρώπου να αισθάνονται νευρικοί ή άβολα σε κοινωνικέ καταστάσει. Μπορεί να αποφύγετε κοινωνικέ εκδηλώσει, να νιώθετε ανησυχία πριν από συναντήσει ή να αποφεύγετε να μιλάτε με άλλου ανθρώπου. Αυτό μπορεί να επηρεάσει την κοινωνική σα ζωή και τι σχέσει σα. 11. Παράλογο φόβο. Αυτό είναι ένα τύπο αγχώδου διαταραχή που σχετίζεται με φοβίε οι φοβίε είναι παράλογοι φόβοι για μια συγκεκριμένη κατάσταση ή αντικείμενο. Μπορεί να αποφύγετε καταστάσει που σχετίζονται με τον φόβο σα και να νιώθετε έντονη ανησυχία όταν αντιμετωπίζετε την πηγή του φόβου σα. Αυτό μπορεί να περιορίσει τη ζωή σα και να σα κάνει να νιώθετε απομονωμένοι. Το άγχο μπορεί να είναι εξουθενωτικό, αλλά υπάρχουν τρόποι να το διαχειριστείτε. Μιλήστε με έναν επαγγελματία ψυχική υγεία αν αναγνωρίζετε αυτά τα συμπτώματα στον εαυτό σας. Η θεραπεία και η υποστήριξη μπορούν να σας βοηθήσουν να ανακτήσετε τον έλεγχο της ζωής σας. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Αν βρήκατε χρήσιμο αυτό το βίντεο, κάντε like και εγγραφή στο κανάλι μας για περισσότερα. Μην ξεχάσετε να πατήσετε το καμπανάκι για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις για νέα βίντεο.